Οι που πήρε το ΝΑΤΟ στη Σύνοδο της Μαδρίτης σηματοδοτούν επιθετικό πολεμικό δόγμα, συνέχεια και κλιμάκωση του προηγούμενου με δεκαπλασιασμό των στρατευμάτων του στην Ευρώπη, που μέχρι χθες περικύκλωναν ήδη τη Ρωσία, και με νέα εκτείναξη των εξοπλισμών και πολλαπλασιασμό των στρατιωτικών βάσεων που θα πληρώσουν και πάλι λαοί. Τρανή απόδειξη ότι το ΝΑΤΟ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε πριν ούτε μετά την απαράδεκτη ρώσικη εισβολή αμύνθηκα ποτέ. Πάντα επιθετική και αντίπαλη με τα συμφέροντα των λαών, όπως και αυτού της Ουκρανίας που θυσιάστηκε στον ανταγωνισμό του Ευρωατλαντισμού με τη Ρωσία για σφαίρες επιρροής. Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι νατοϊκές αποφάσεις συνιστούν ασφάλεια απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, η οποία αμφισβητεί την κυριαρχία και ζητά την αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, μεθοδεύει γεωτρήσεις παραβιάζοντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Όμως το ΝΑΤΟ ουδέποτε καταδίκασε όλα αυτά, με δεδομένο ότι δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Η νατοϊκή προτροπή βρύτετα προς τις ανταγωνιζόμενες αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν συνιστά νομιμοποίηση των απαράδεκτων διεκδικήσεων της Τουρκίας και μια ακόμα επιβεβαίωση ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί πηγή μεγάλων κινδύνων, μην παρέχοντας καμία προστασία συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ.